Καλημερίζουν στα 41 λεπτά μετά τις 8 τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο εκ νέου με τον Σταύρο Αρναουτάκη, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη. Καλημέρα κύριε Ξυλούρη, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στο Ηράκλειο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Έτσι, ναι. Σας ρωτάω και εμένα παραπάνω ενδιαφέρον, γιατί είχατε και μια πρόσφατη περιπέτεια υγείας. Ναι, ευτυχώς, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς έχει ασία κατάληξη. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκα αρκετά το καλοκαίρι με τη μέση μου, η οποία με είχε καθυλώσει δυστυχώς. Αλλά ευτυχώς οι γιατροί στο Παγνί, τους οποίους πρέπει να ευχαριστήσω και δημόσια και όχι μόνο στο Παγνί, γιατί και άλλοι ενδιαφέρθηκαν να παίξουν, βρήκαν την αιτία, αντιμετωπίζεται, είμαι με αντιβίωση, βελτιώνομαι κάθε μέρα, είμαι καλά. Και έχω επανέλθει στα καθήκοντά μου και στην περιφέρεια και στην προσωπική μου ζωή. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο από όλα το οποίο λέτε. Είμαι καλά, νιώθω ότι με το πιστεύετε αυτή την ώρα και έτσι μπορείτε να κάνετε και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί θέτετε και νέο υποψηφιότητα? Κύριε Δουλγεράκη, νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω την προσπάθεια που κάνει η παράταξη υπό τον Σταύρο Αρναουτάκη με την όποια εμπειρία έχω στις προηγούμενες θητείες και την όποια δουλειά έχω κάνει. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και γι' αυτό βάζω τον εαυτό μου στη διάθεση των Ηρακλειωτών να κρίνουν την παρουσία μου, την προσπάθειά μου στην Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος, γενικότερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι αυτό το ότι μπορώ να προσφέρω και να βοηθήσω δεν είναι θέμα εσωκομματικό και της παράταξης, είναι γενικότερο θέμα με όλα αυτά τα οποία εμπλέκεστε και θα θέλετε ενδεχόμενα, εφόσον εκλεγείτε, να συνεχίσετε να εμπλέκεστε. Γιατί αν δεν θες χτύπους, δεν πας στο Χαρκιδό, που έλεγε και η γιαγιά μου η Μακαρίτσα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι προσωπικό εντελώς. Γιατί νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει τη συνείδηση του κόσμου ότι η επόμενη περιφερειακή θα είναι ο Σταύρος Αρναουτάκης. Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα δηλαδή. Είναι θέμα επιλογής των Ηρακλειωτών το ποιοι θα εκλεγούν, ποιοι θα απαρτήσουν την καινούργια ομάδα, όπως θα αποφασίσει με την ψήφο του. Και σε αυτήν την ομάδα ζητάω να κριθώ και ζητάω να είμαι εκ νέου. Πάντως, ξέρετε, πριν ανοίξει η κάλπη και πριν ξανακλείσει και καταμετρηθεί, εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για το τι θα αποφασίσει ο καθένας από εμάς. Προφανώς. Αλλά επειδή είπατε είμαι σίγουρος και έχει κρυθεί ποιος θα είναι ο επόμενος περιφερειάρχης. Είναι προσωπική εκτίμηση, ναι, βέβαια. Γιατί ξέρετε, πολύ σωστά το είπατε, ο καθένας από εσάς κρίνεται. Και νομίζω ότι όταν η ψήφος είναι και προϊόν όριμης σκέψης, έχει και μια άλλη αξία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, έχετε δίκιο. Αυτό που είπα είναι προσωπική εκτίμηση και την οποία την καταθέτω δημόσια. Δεν σημαίνει ότι έχω το αλάτι του Πάπα. Η εκτίμησή μου είναι αυτή, ότι ο συνδυασμός του Σταύρου του Αρναουτάκη θα είναι, ο ίδιος δηλαδή θα είναι ο επόμενος περιφερειάρχης. Και διεκδικούμε και εγώ προσωπικά, έτσι, το εγώ είναι, δυστυχώς πρέπει να το πω, αλλά έτσι είναι, ο καθένας από εμάς διεκδικεί την εκλογή του με βάση τα δικά του όπλα, να το πω. Τι μπορεί να προσφέρει, τι καινούριο μπορεί να κάνει, τι έχει κάνει, τι δυνατότητες έχει και εν πάση περιπτώσει τίθεται στην διαδικασία της κρίσης. Δηλαδή εγώ ζητάω από τους Ηρακλειώτες να μας κρίνουν όλους και να μας κρίνουν και αυστηρά, δηλαδή και εμένα προσωπικά. Τι κάναμε? Αυτά που λέγαμε τα κάναμε, μπορούσαμε να τα κάνουμε, μπορούμε, κάναμε. Τι καινούριο βάλαμε στο τραπέζι, τι σωστό κάναμε τόσα την προηγούμενη θητεία για παράδειγμα. Τα θέματα που χειριστήκαμε πήγαν καλά. Όλα αυτά να μπουν στο τραπέζι. Και αν κρίνουν, θέλω να πιστεύω ότι θα το κρίνουν θετικά, ζητάω την ψήφο τους. Και αυτό είναι, να σας πω κυρία Δουλγεράκη, η ψήφος είναι ίσως η πιο μεγάλη τιμή που μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος. Δεν είναι δώρο. Είναι αξιολόγηση. Κρίνει ότι κάνεις για αυτό το πράγμα και σε ψηφίζει. Σου βάζει ένα σταυρό χωρίς να περιμένει και τίποτα. Μην νομίζετε. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι που χρειάζονται, τι περιμένουν? Περιμένουν μια προσωπική εξυπηρέτηση. Και αυτά υπάρχουν. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία κρίνει ότι θα ψηφίσω αυτόν για δήμαρχο, για περιφερειάρχη, για περιφερειακό σύμβουλο, για δημοτικό σύμβουλο, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει στον τόπο του. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, εντάξει, για το όνομα του Θεού, άνθρωποι είμαστε. Αλλά εγώ απευθύνομαι σε αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να κρίνουν και τους λέω, παιδιά,
ψηφίστε το δικό σας, ψηφίστε όποιο νομίζετε. Κρίνετε όμως και βάλτε τον τέταρτο σταυρό σε μένα. Αν κρίνετε ότι τον αξίζω, αν κρίνετε ότι μπορώ να προσφέρω. Και νομίζω ότι ο τρίτος ή ο τέταρτος σταυρός πολλές φορές έχει πιο μεγάλη αξία, γιατί είναι προϊόν αξιολόγησης. Μπορεί να θέλει κάποιος να ψηφίσει το ξυλούρι γιατί είναι συγγενής του, φίλος του, καλά κάνει, καλοδεχόμενος, και έτσι πρέπει να κάνει, αφού σε μια τέτοια κοινωνία ζούμε. Αλλά υπάρχουν και, υπάρχει και δυνατότητα να αξιολογήσουμε ανθρώπους πέρα από τα συγγενικά, τα προσωπικά, τα φιλικά. Ας το κάνουμε. Ξέρετε, σε απευθύνομαι, ξέρετε ότι... κάτι, δεν το ακούσει εύκολα αυτό που λέτε εσείς, ότι η ψήφος είναι τιμή για τον καθένα από εμάς. Για το όνομα του Θεού, μεγαλύτερη τιμή. Κατεβαίνω και διεκδικώ την ψήφο ανθρώπων. Ξέρετε, κυρία Δουλιαράκη, μας ψηφίζουν άνθρωποι που δεν το ξέρουμε καν. Αυτό το κάνει ο άνθρωπος χωρίς να έρθει να πει εγώ σε ψήφισα ή θα σε ψηφίζω να μου κάνεις αυτό. Και αυτό συμβαίνει, δεν ζούμε έτσι, ζούμε σε μια κοινωνία που την ξέρουμε. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι που ψηφίζουν ένα πρόσωπο ή δήμαρχο ή, δεν το ξέρει καν. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. 10-15 χιλιάδες άνθρωποι δεν μπορώ να το ξέρω. Και δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Γνωρίζομαι κάποιους. Ωραία. Και έρχονται κάποιοι άνθρωποι και μας ψηφίζουν χωρίς καν να το γνωρίζουμε. Γιατί μας εμπιστεύονται κάποια πράγματα. Γιατί δεν είναι λοιπόν αυτό τιμή? Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή και πρέπει νομίζω, να πω ευχαριστώ. Νομίζω ότι σας ετοιμάει που το λέτε με αυτό εδώ τον τρόπο. Κύριε Ξυλούρη, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Νομίζω ότι μέσα από αυτές τις σκέψεις, τις πολύ προσωπικές σκέψεις που εσείς μέσω του 984 μοιράζεστε με όλους μας, έχουν μεγαλύτερη αξία. Δεν θέλω να πάμε σε ένα απολογισμό, δεν μας παίρνει και ο χρόνος, αυτό που έγινε, αυτό που γίνεται αυτή την ώρα. Εγώ θέλω να σταθώ μόνο με ένα ερώτημα στο σήμερα και στο αύριο της Κρήτης. Πιστεύετε ότι η επόμενη πενταετία έχει πολλές προκλήσεις και πολλές ευκαιρίες ίσως για την Κρήτη? Ίσως αυτό το ερώτημα, κυρία Δουλιαράκη, συνοψίζει την δουλειά που πρέπει να γίνει στην Κρήτη τα επόμενα, όχι 5 χρόνια, τα επόμενα 20-30, για να πω και περισσότερα χρόνια. Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να δεχτώ σαν ερώτημα για να απαντήσω. Τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη, κυρία Δουλιαράκη, είναι κρίσιμα με την εξής έννοια. Έχουμε την κλιματική αλλαγή μπροστά μας, η οποία τη βλέπουμε. Είναι εδώ, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, όπως θέλετε πέστε το. Αν δεν σχεδιαστεί σωστά η αντιμετώπιση της, η προσαρμογή, τα προβλήματα θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δεύτερον, τα μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη, που σχεδιάζονται, που ετοιμάζονται, που άλλα εκτελούνται, όπως τα αεροδρόμια και όχι μόνο, που δυστυχώς άργησαν, αλλά γίνονται, ευτυχώς, άργησαν όμως, πρέπει να το πούμε. Ο ΒΟΑΚ άργησε πάρα πολύ. Αλλάζουν λοιπόν τα έργα αυτά το χάρτη της Κρήτης. Τα ενεργειακά που θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα 5-10 χρόνια αλλάζουν πραγματικά την εικόνα. Φεύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα, πάμε σε ανανεώσιμες πηγές. Σε ποιες πηγές θα πάμε? Σε αιωλικά, σε φωτοβολταϊκά, σε υπεράκτια? Θα συνδεθούμε, ήδη με καλώδια έχουμε συνδεθεί με την Υπηρετική Ελλάδα. Θα έρθουν καινούργια καλώδια που έχουν μπει στο σχεδιασμό από την Αφρική, από την Κύπρο, το Ισραήλ. Θα έρθει φυσικό αέριο αν βρεθεί, που να διοχετευτεί στην Ευρώπη ως εναλλακτικό καύσιμο. Αυτές οι προκλήσεις δεν είναι εντάξει, έχουμε ένα πρόβλημα να φτιάξουμε ένα δρόμο. Είναι τεράστια θέματα, και αν δεν δει κανείς την Κρήτη από ψηλά, από ένα αεροπλάνο, να τη δει ενιαία, το πώς μπορεί να είναι, και όχι ο καθένας στο δικό του μετερίζει, στο χωριό μου εγώ και εσείς στο δικό σας, και στο Λασίθι και στα Χανιά και στο Ηράκλειο χωριστά ο καθένας να κάνει το δικό του. Αυτό το έχει καταφέρει ο Σταύρος, ότι την Κρήτη βλέπουμε νέα. Αν δεν το δούμε λοιπόν αυτό, πώς θα είναι η Κρήτη στα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια, δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε σωστά. Έχει λοιπόν το ερώτημά σας, είναι η βάση πραγματικά της πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Ποιες προκλήσεις, να τις λοιπόν τις προκλήσεις. Και αυτό θέλει μια εμπειρία, μια σοβαρή δουλειά, μια συνεργασία με πανεπιστήμια, με φορείς, με τους πάντες, για να σχεδιαστεί σωστά και να υλοποιηθούν τα έργα που πρέπει να γίνουν. Γιατί αν δεν τα σχεδιάσουμε σωστά θα γίνουν και λάθος έργα.
Θα πάμε λοιπόν σε καύσιμα, για παράδειγμα, μεταβατικό καύσιμο. Θα βγει, θα γίνουν οι εξορίξεις στην Νότια Κρήτη. Υπάρχουν, δεν είναι θέμα της Κρήτης μόνο. Είναι θέμα και κυβέρνηση. Αλλά εμείς τι κάνουμε ως Κρήτη? Θα δεχτούμε να έρθει φυσικό αέριο από την... Θα δεχτούμε την έννοια να κάνουμε τις υποδομές για να πάει από την... το Ισραήλ να πάει στην Ευρώπη ως εναλλακτικό καύσιμο. Τι υποδομές πρέπει να κάνουμε, που έχουμε ήδη δρομολογήσει κάποια πράγματα? Τι ανανεώσιμες πηγές? Πού θα εγκατασταθούν? Ναι, και με μεγάλες τι θα κάνουμε με το Natura, με, την περιοχή, με τις περιοχές Natura? Mm. Πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, πώς θα τις προστατέψουμε? Ερωτήματα που είναι τεράστια. Και σε αυτά πρέπει να απαντήσουμε και να δουλέψουμε. Και νομίζω ότι εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να χειριστούμε με τα λάθη μας. Μην πάμε τώρα περί αυτολογούμε να πούμε ότι είμαστε αλάθη. Όχι, με τα λάθη μας. Όχι, όλοι γιατί λάθη. Αν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, έχω πάει για πάρα πολλές ατέλειες να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Έτσι, μπορώ να πω και περισσότερα. Σε όλη την Κρήτη. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Οπότε συμφωνούμε σε ένα μοτίβο, ότι οι ατέλειες είναι πάρα πολλές, που δεν είναι μόνο το λάθος που μπορεί να γίνει, είναι ο μη σχεδιασμός, είναι με το ότι το παραβλέπω, είναι ότι το πάω λίγο παρακάτω, ο κακός σχεδιασμός. Και βέβαια, ακριβώς, και βέβαια από την άλλη, εκείνη η σύμπλευση, η συνεργασία, αν το θέλετε, δεν θέλω να το πω διαφορετικά, η συνεργασία που πολλές φορές δεν υπάρχει με αυτό το κεντρικό κράτος, εκείνη η εξουσία η οποία κρατά θέσεις και οφίτσια και με απορώ γιατί δεν έχετε χρήματα για τον δικό της τον εαυτό. Κάποια στιγμή με τα ερωτήματα που βάζετε. Το κεντρικό κράτος. Ναι, βάλτε μου ιδέες. Βάλτε μου ιδέες. Μπορώ να απαντήσω να πω ένα σχόλιο? Ναι, βάλτε μου ιδέες όμως κιόλας. Κοιτάξτε, επειδή βλέπω ότι τα θέματα διαχρονικά τα βάζω, όχι σήμερα, διαχρονικά τα βάζει στην ουσία του. Λοιπόν, απαντήστε μου. Εντάξει. Το κεντρικό κράτος δεν θέλει την αποκέντρωση. Προσέξτε, δεν θέλει. Μπορεί να ακούμε κατά καιρούς ότι ναι, θα δώσουμε. Δεν δίνει ούτε αρμοδιότητες, ή μπορεί πολλές φορές να δίνει αρμοδιότητα. Λέει, κάνε αυτό, χωρίς πόρους. Αυτό είναι χειρότερο. Είναι προτιμότερο να πει, δεν σου δίνω, το κάνω εγώ. Παρά να σου λέει, κάντο και να μείνει χρήματα. Και μετά να σου λέει, δεν το κάνεις γιατί δεν μπορείς. Το κεντρικό κράτος λοιπόν, διαχρονικά, και δεν αφορά ούτε την τωρινή ούτε την προηγούμενη κυβέρνηση, τους αφορά όλους, δεν θέλει αποκέντρωση. Αποκέντρωση. Αποκέντρωση, κυρία Δουλειράκη, σημαίνει δίνω στην Κρήτη ως περιφέρεια αρμοδιοτήτων πόρων, δύο λέξεις, πόρους να σχεδιάζει. Έτσι. Και το κεντρικό κράτος κρατάει την άμυνα, γιατί έτσι πρέπει να είναι, την εσωτερική ασφάλεια, την οικονομία. Είναι πράγματα που νομίζω ότι τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά εμείς θα σχεδιάσουμε τι δρόμο θα κάνουμε, για παράδειγμα. Εμείς. Ξέρετε ποια είναι η τραγωδία μας? Αυτή ακριβώς που είπατε πριν από λίγο και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Λέτε το κεντρικό κράτος δεν θέλει αποκέντρωση σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες, με την εξουσία, με τους πόρους. Το αντιλαμβανόμαστε είναι αυτό που δεν θέλει να αντιλαμβανόμαστε και για άλλα μας λέει. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και μετά έρχεται το τέλος και λέει η περιφέρεια δεν έκανε, ο Δήμος δεν έκανε. Το δύο ισχύει και για τους Δήμους, έτσι. Ισχύει και για τους Δήμους. Εμάς δεν μπορώ να πω και πολύ πιο έντονα, έτσι, γιατί ο Δήμος έχει μικρότερες οικονομικές δυνατότητες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πούνε οι Δήμαρχοι. Ας το πούνε οι υποψήφοι Δήμαρχοι ή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δεν θέλει την αποκέντρωση. Σας είπα, εμείς θα σχεδιάσουμε καλύτερα το δρόμο που θέλουμε να κάνουμε στην Κρήτη παρά το κεντρικό κράτος. Και άμα είδε οι κριτικοί είδαν ότι μετά την παρέμβαση της περιφέρειας έγιναν σοβαρές αλλαγές στη χάραξη του ΒΟΑΚ για καλύτερο δρόμο, γιατί εμείς το ξέρουμε καλύτερα, γιατί αυτοί που περνάνε στο Κακόρος είναι οι Ρακλιώτες, οι Μαλιώτες, οι Λασιτιώτες, οι Χανιώτες που βλέπουν τις ατέλειες. Ο άλλος από την Αθήνα που κάνει ένα σχέδιο στο χάρτη πάνω θα το δει, δεν το βλέπει. Mm-hmm. Μπορούμε λοιπόν να σχεδιάσουμε και ας κρατήσει το κράτος την άμυνα, και έτσι πρέπει να είναι. Ας κρατήσει τα κεντρικά θέματα και να δώσει την αρμοδιότητα στις περιφέρειες, στους δήμους, να υλοποιήσουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν. Όχι να κάνει το καθένα στο κεφάλι του, αλλά
θα το κάνει καλύτερα. Ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα και ο χρόνος δεν μας παίρνει, αλλά νομίζω μαζί ότι... Μαζί σας κουβέντα πάντα είστε ευχάριστη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ για τη συμμετοχή σας σε αυτή εδώ την κουβέντα, για αυτά τα οποία ακούσαμε, μοιραστήκαμε τις σκέψεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εύχομαι να είστε γερός και δυνατός. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, κύριε Ξυλούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.